Στα κάγκελα βρίσκονται οι Τούρκοι. Τα μέσα μαζική ενημέρωση τη γειτονική χώρα την ημέρα που ο Τσαβούσογλου επισκεπτόταν την Ελλάδα, προχώρησαν σε ένα κρεσέντο προκλήσεων με άρθρα εναντίον τη χώρα μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα τείχο κατά των μεταναστών στα σύνορα Τουρκία-Ελλάδα. Το εμπόδιο, για το οποίο δαπανήθηκαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αποσκοπεί στην πρόληψη τη εισόδου παράνομων μεταναστών, αναφέρουν οι Τούρκοι και συνεχίζουν. Ω ένα τείχο του Βερολίνου, χαρακτήρισε ο Τούρκο Υπουργό Επιθεμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγκεμέν Μπαγί, στην κατασκευή φράχτη του Εύρου. Ο Εγκεμέν Μπαγί, μιλώντα στο EU Observer, υποστήριξε πω στην εποχή μα δεν πρέπει να μιλάμε για τείχη μεταξύ των χωρών, αλλά για γέφυρε, συμπληρώνοντα πω η Ευρώπη πλήρωσε ακριβά το τείχο του Βερολίνου, αλλά και όλα τα τείχη. Μάλιστα, συμπλήρωσε πω όλοι τώρα πρέπει να εργαστούν προκειμένου να χτίσουν γέφυρε μεταξύ διαφορετικών οπτικών, διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικών κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζει το ψηφιακό σύστημα φραγμών που έχει θεσπίσει του τελευταίου μήνε για να αποτρέψει τι παράνομε διαβάσει από τα σύνορα 200 χιλιόμετρων μεταξύ των δύο χωρών προ την Ήπειρο, δαπανώντα 3,7 δισεκατομμύρια. Στο πλαίσιο του συστήματο, το οποίο διαθέτει ένα δίκτυο παρακολούθηση με τεχνητή νοημοσύνη με κάμερε και αισθητήρε, δοκιμάστηκαν έλεγχοι ασφαλεία όπω ανιχνευτέ ψεύδου με τεχνητή νοημοσύνη, bots και κάμερε εικονική προστασία περιγράμματο. Με την ακουστική συσκευή μεγάλη εμβέλεια εγκατεστημένη στο θωρακισμένο όχημα τη ελληνική αστυνομία, οι εκοφαντικοί ήχοι μπορούν να σταλούν προ τα τουρκικά σύνορα. Κάμερε μεγάλη εμβέλεια, νυχτερινή όραση και πολλοί αισθητήρε θα τοποθετηθούν στους πύργους παρακολούθησης κοντά στον ποταμό Μερικ, καταλήγουν οι Τουρκοί. Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας και βεβαίως τους σχεδιασμούς του σχεδιασμού του Ερντογάν που ανάλογα με το παζάρι του με τους Ευρωπαίους θα διευκολύνει ή θα εμποδίσει τη ροή προς τον Εύρο. Μόνο που τώρα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για δεύτερη φορά σε ρόλο στρατού εισβολή στους μετανάστες. Ο περισσινός ευνηδιασμός δύσκολα θα επανεληφθεί καθώς οι φύλακες έχουν γνώση πλέον. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.